Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ ακροαριστερών διαδηλωτών και αστυνομίας στο Τωρίνο. Ομάδα αναρχικών επιχείρησε να σπάσει τον κλειό και να προσεγγίσει κεντρικό ξενοδοχείο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη προεκλογική εκδήλωση της νεοφασιστικής οργάνωσης Casa Pound. Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που απάντησαν με δακρυγόνα και αντλίες νερού. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε δύο προσαγωγές. Οι συγκρούσεις σημειώνονται μετά τον πρόσφατο τραυματισμό αριστερού αφισοκολλητή στην Περούτζια και τον ξυλοδαρμό τοπικού γραμματέα της νεοφασιστικής οργάνωσης Φόρτσα Νουόβα στο Παλέρμο της Σικελίας. Αναλυτές εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ιταλία θα αποτυπωθεί σαφώς στις επερχόμενες κάλπες.